Μόνο θετικό αντίκτυπο άφησε το τετραήμερο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση των Σερών, όπως προκύπτει από τον απολογισμό του Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη. Όπως λέει ο Δήμαρχος, οι παρουσίες ήταν υψηλές και οι Σέρες γιόρτασαν με λαμπρό και μοναδικό τρόπο. Νομίζω ότι οι Σέρες γιόρτασαν με έναν λαμπρό και λαμπερό τρόπο τα φετινά ελευθέρια. 108 χρόνια μετά την απελευθέρωση αυτής της ηρωικής πόλης, νομίζω ότι οι Σεραίοι έζησαν, ένιωσαν αυτήν την απελευθέρωση, την επέτειο και τον εορτασμό της απελευθέρωσης με ένα μοναδικό τρόπο. Οι παρουσίες που είχαμε εδώ, οι εξέχουσες παρουσίες και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στο να αναδείξουν αυτήν την ημέρα και τους συμβολισμούς και τα πρόσωπα τα οποία καθόρισαν την πορεία αυτού του τόπου για την ημέρα αυτή, νομίζω ότι ήταν και το χάρηκαν όλοι και ήταν και μοναδικά. Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει στην πόλη για 2 μέρες και η παρουσία δεν ήταν τυπική αλλά ουσιαστική. Νομίζω ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας που τίμησε για 2 ολόκληρες μέρες με την παρουσία της εδώ, τις εκδηλώσεις, έδωσε μια άλλη λαμπρότητα στις εορταστικές εκδηλώσεις. Είναι πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει 2 μέρες σε μια περιοχή στις Σέρες. Μένει 2 μέρες και όχι μόνο τυπικά έκανε μια παρουσία, αλλά έζησε, ένιωσε, γεύτηκε οτιδήποτε σεραϊκό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι Σεραία από προχθές η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μια Σεραία λοιπόν, όπως και Σεραίος είναι και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμμαχοι οι οποίοι χρειάζεται, τους οποίους χρειάζεται αυτή η πόλη. Και νομίζω ότι στον σεβασμό που δείξαμε σε αυτούς τους πολιτιακούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες, νομίζω ότι εκπέμπεται και η ευγένεια που έχουμε εμείς όλοι σαν Σεραίοι εδώ. Το οποίο το εισέπραξαν και να σας πω ότι έμειναν κατενθουσιασμένοι και οι δύο από την παρουσία τους εδώ. Ο Δήμαρχος, ανακαλώντας τις σημαντικότερες στιγμές των εκδηλώσεων, δεν παραλείπει να αναφερθεί στη βραδιά της συναυλίας με τον ύμνο των Σερών, ο οποίος, όπως λέει, έκανε 2.500 Σεραίους να συγκινηθούν. Θεωρώ ότι γιορτάσαμε όπως έπρεπε να γιορτάσουμε, όπως ορμόζει στο Σεραίο να γιορτάσει. Το απιστέγασμα όλων αυτών των εκδηλώσεων ήταν μια μοναδική βραδιά, μαγευτική βραδιά στο ανακαινισμένο πάρκο των Ηρών. Ένα πάρκο το οποίο δίδεται πλέον και σε καθημερινή χρήση των Σεραίων με έναν όμορφο τρόπο. Μια μαγική λοιπόν βραδιά που έκλεισε με τον ύμνο των Σερών και νομίζω ότι δεν ήμουν μόνο εγώ που βούρκωσα όταν τον άκουγα. Νομίζω ότι βούρκωσαν 2.500 κόσμος που ήταν εκεί. Γιατί ήταν κάτι το οποίο ακούμπησε στις ψυχές μας, ακούμπησε στο είναι μας σαν Σεραίοι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι στα χείλη μας πάντοτε και θα γίνει ένας ύμνος, είναι ένας ύμνος, ο οποίος έχει έντονο το σεραϊκό DNA. Παράλληλα, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι ολόκληρη η χρονιά είναι επαιτειακή, γι' αυτό και θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε παραστάσεις του ΔΠΘΕ τα οποία όπως ανακοινώσαμε θα γίνουν με κεντρική και παράσταση για τη ζωή του Εμμανουήλ Παπά. Έχουμε παραστάσεις οι οποίες θα γυρίσουν σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δρόμενα τα οποία θα αφορούν την Επανάσταση. Έχουμε και το μεγάλο μας συνέδριο το οποίο θα γίνει με συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερών Κυνηγρίτης και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών για την Επανάσταση. Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία των Σερών